Οι φοιτητικοί σύλλογοι είμαστε σήμερα εδώ. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, ενάντια στο νομοσχέδιο ΣΥΡΙΖΑ Γαβρόγλου, που σαρώνει ό,τι μορφωτικό δικαίωμα έχει μείνει όρθιο. Από αυτό το βήμα σήμερα, χαιρετίζουμε τη μεγάλη μαχητική πανελλαδική συγκέντρωση φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Η μαζική μαχητική μας συγκέντρωση αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να μας πιάσουν στον ύπνο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο Μεγάλη Δευτέρα, σαν τον κλέφτη, με τις σχολές και τα σχολεία κλειστά, ώστε να μην κουνηθεί φύλο, πέφτουν σήμερα στο κενό. Όσες μεθοδεύσεις κι αν κάνουν, θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ελπίδα στον αγώνα μας για να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας στις σπουδές, τη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Αυτό δείχνουν τα μαχητικά αντανακλαστικά που έδειξαν οι φοιτητικοί σύλλογοι που μέσα σε μία εβδομάδα πρωτοστάτησαν στην ενημέρωση, την αποκάλυψη, τη συζήτηση μέσα στα αμφιθέατρα με ανοιχτές συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων, γενικές συνελεύσεις, συνελεύσεις ετών. Πρωτοστάτησαν για να οργανώσουν άμεσα την αγωνιστική απάντηση των φοιτητών με τη μαζική συμμετοχή τους σήμερα εδώ. Και μιας και πολλά έχουν πει τις τελευταίες μέρες ΣΥΡΙΖΑ και Νουδού, εξ ονόματος της νεολαίας, αποδεικνύεται ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί σήμερα εκατοντάδες φοιτητές, μαθητές, νέοι εργαζόμενοι παίρνουμε το λόγο και δηλώνουμε ότι το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Ότι δεν δίνουμε συγχωροχάρτη σε όσους άρρωσαν τα δικαιώματά μας, ότι ρίχνουμε άκυρο στα παραμύθια της κυβέρνησης. Για μια ακόμα φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί την αγανάκτηση και τις ανησυχίες των φοιτητών. Λέει πως δήθεν τα δύσκολα πέρασαν και ότι μπροστά μας έχουμε περίοδο ανάπτυξης που θα υποφεληθούμε όλοι την ίδια στιγμή που με αυτό το νομοσχέδιο αναγνωρίζει και νομικά τους τίτλους που προσφέρουν τα τριετών σπουδών ιδιωτικά κολέγια, εξισώνοντας τελικά τα πτυχία μας με αυτά. Δημιουργεί ακόμα περισσότερες κατηγορίες πτυχίων και αποφύτων που υποβαθμίζουν τα δικαιώματα όλων μας. Προετοιμάζει το έδαφος για τη διάσπαση του πτυχίου μας και επιταχύνει τις διαδικασίες για την αναγνώριση και την νομιμοποίηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ουσιαστικά, προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην κατάργηση του άρθρου 16 στην πράξη. Η κυβέρνηση δίνει συνέχεια στο έργο των συγχωνεύσεων που ήδη έχει ξεκινήσει στα ιδρύματα της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταργεί, συγχωνεύει δεκάδες τμήματα, αφήνοντας τους φοιτητές στον αέρα, δημιουργεί επιπλέον κατηγορίες πτυχίων και αποφύτων, ενώ παγιώνει την υποχρηματοδότηση, τις τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν, αλλά ενισχύουν τα προβλήματα των φοιτητών, όπως έχει δείξει η πείρα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εμείς, οι μηχανικοί, οι απόφοιτοι του MEP, έχουμε βιώσει και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η κατηγοριοποίηση. Σημαίνει ο απόφοιτος μηχανικός από το MEP, με αυτόν από το ΠΑΔΑ, από το ΕΠΑΛ, τώρα και από το κολέγιο, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για να πέφτουν τα δικαιώματα άλλων προς τα κάτω και κάτι που είναι πολύ βολικό για την κερδοφορία του αυριανού εργοδότη. Κατακτώντας πλέον επάξια τον τίτλο της κυβέρνησης των διδάκτρων, επεκτείνει τα δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με την ένταξη νέων σχολών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, που λειτουργεί εξ ολοκλήρου με δίδακτρα, αλλά και εντάσσοντας τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, Σχολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου με δίδακτρα στα προπτυχιακά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και βέβαια, για ακόμα μια φορά, εμπέζει και προκαλεί τις αγωνίες των φοιτητών. Οι φρούδες ελπίδες περί επιτροπής που δήθεν θα δημιουργήσει η κυβέρνηση και θα συζητήσει το ενδεχόμενο της μετατροπής των τετραετών σχολών των μηχανικών του ΠΑΔΑ σε πενταετής, δεν έχει καμία σχέση με τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών για πτυχία ενιαία, πενταετών σπουδών, με ίδια προγράμματα σπουδών για όλους τους αποφύτους μηχανικών σχολών. Αυτό αποδεικνύουν οι δηλώσεις του κ. Γαβρόγλου περί μάστερ που κατοχυρώνονται μόνο από τις πολυτεχνικές σχολές, όπως επίσης και το γεγονός ότι για να γίνει η μετατροπή θα πρέπει να περάσει από 40 κύματα. Πρώτα θα υπάρχει έγκριση από τη Σύγκλιτο και στη συνέχεια από επιτροπή που θα περιλαμβάνει μέλη όπως εκπροσώπους του ΤΕΕ και των πολυτεχνικών σχολών που εκφράζουν ανοιχτά την αναντίωσή τους στη μετατροπή αυτή. Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται η γνωστή λογική της κυβέρνησης να στείνει επιτροπές απλά για να αποφύγει τις δίκες διεκδικήσεις των φοιτητών. Το νέο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών, για τα οποία παλεύαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών και τα ανοίγει μόνο για να ικανοποιήσει τις επιταγές των μεγάλων μονοπωλίων, ιδιοκτητών κολεγίων, μεγάλων φροντιστηρίων κτλ. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη που ευαγγελίζονται.
αναγνωρίζει τα ιδιωτικά κολέγια με σκοπό να μεγαλώσει τις business των επιχειρηματικών ομήλων στην εκπαίδευση και να βάζουμε οι φοιτητές πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάσουμε. Ενισχύει την κατηγοριοποίηση και διασπάει τα πτυχία με σκοπό τα δικαιώματα όλων να τσακίζονται και να μεγαλώνει ο τσακωμός μεταξύ των αποφύτων. Κερδισμένοι προφανώς από όλο αυτό δεν βγαίνουν οι εργαζόμενοι, αλλά τα μεγάλα μονοπόλια και οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να διαλέξουν το πιο ευέλικτο με τα λιγότερα δικαιώματα. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες άλλωστε συμφωνούν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή πολλούς καυγάδες έχουμε ακούσει τελευταία, να ξέρουν πως ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να κρύψουν τη συμφωνία τους, να τσακίζουν τα δικαιώματά μας για να κερδοφορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και οι δύο θέλουν να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για τις σπουδές μας. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει ευθεία κατάργηση του άρθρου 16 με τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταργεί το άρθρο 16 στην πράξη, με τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, την επέκταση και στα προπτυχιακά προγράμματα των σπουδών, με τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής να πρέπει να πληρώσουν 2.000 ευρώ από την τσέπη τους για τα αναλώσιμα για να πάρουν πτυχίο. Τώρα και με την αναγνώριση των κολεγίων και την παράκαμψη του άρθρου 16, όπως απροκάλυπτα ομολογεί ο ίδιος ο Υπουργός. Και οι δύο συμφωνούν το πτυχίο μας να μην είναι η μοναδική προϋπόθεση για να δουλέψουμε, αλλά να είναι διαβατήριο για την ανεργία. Άλλωστε, γι' αυτό και κανείς δεν αμφισβητεί ούτε ένας από τους νόμους που έχουν περάσει και συνεχίζουν να ψηφίζονται τα τελευταία χρόνια. Μαζί διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να φτιάχνουν το Πανεπιστήμιο της Υποχρηματοδότησης, των διδάκτρων, της αμορφωσιάς, των δεξιοτήτων, της επιχειρηματικής λειτουργίας. Γι' αυτό και οι δύο αποδεικνύονται βαθιά συντηρητικοί για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των φοιτητών. Και από τη σημερινή μας συγκέντρωση γυρνάμε την πλάτη στα κόμματα του κεφαλαίου που προσκυνούν σαν ευαγγέλιο τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Επιλέγουμε την ελπίδα που βρίσκεται στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση για το πραγματικά σύγχρονο πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη, και αυτό είναι να έχουμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών, δωρεάν σπουδές για όλους τους φοιτητές. Ούτε σκέψη για δίδακτα στα προπτυχιακά με οποιαδήποτε μορφή. Να μην αναθεωρηθεί με κανένα τρόπο το άρθρο 16 του Συντάγματος να μπει φρένο στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η μόρφωση είναι δικαίωμα, όχι εμπόρευμα. Να καταργηθούν τώρα κάθε είδους κολέγια. Όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να περιλαμβάνεται στο πτυχίο. Το πτυχίο να αποτελεί μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Όχι στην αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος. Οι φοιτητές να έχουμε ένα ενιαίο πτυχίο υψηλού επίπεδου για κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Όχι στις κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στα ιδρύματα, τα πτυχία και τους αποφύτους. Να μην πληρώνουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι τις αλλαγές που ετοιμάζουν. Όχι στο κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις τμήματων και σχολών. Οι σπουδαστές όλων των ετών που τώρα σπουδάζουν να έχουν το ίδιο ενιαίο πτυχίο χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εμπόδια. Να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους πάνω στο αντικείμενο σπουδών μας με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, το ξέρουν αυτό και παίρνουν τα μέτρα τους. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έφερε σήμερα το νομοσχέδιο σαν τον κλέφτη. Μαζί όμως με τους μαθητές, τους εργαζόμενους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, η δύναμή μας είναι ακατανίκητη. Ούτε βήμα λοιπόν πίσω από τα όνειρα και τις ανάγκες μας. Γεια σας.